Το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, ο ήλιος και η αίσθηση ελευθερίας είναι οι βασικοί λόγοι που οδηγούν όλο ένα και περισσότερους να επιλέξουν το φουσκωτό σκάφος για τις καλοκαιρινές αποδράσεις τους. Το ταξίδι με προορισμό της Ήρω μόλις έχει ξεκινήσει. Εκεί όπου θα δοθεί το μεγάλο ραντεβού της 14ης Πανελλήνιας Συνάντησης Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών Ελλάδος. Ο Σπύρος Κοτσάμπασης μιλά για την ξεχωριστή εμπειρία του να ταξιδεύεις με αυτή την κατηγορία σκάφους. Το φουσκωτό είναι ένα μέσον το οποίο μπορείς να πας γρήγορα και με ασφάλεια. Τα σκάφη είναι παντός καιρό. Φυσικά. Είναι σε κατηγορίες, αλλά συνήθως δεν είναι παντός καιρό τα μεγάλα. Πάντα η θάλασσα πιστεύω ότι ηρεμεί τον κόσμο. Κάθε ταξίδι με το φουσκωτό είναι μοναδικό. Ένα από τα νησιά που έχουμε βρεθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας είναι η Γιάρος, ένας τόπος εξορίας και βασανισμού σε διάφορες περιόδους της ελληνικής ιστορίας, όπως εκείνη του ελληνικού εμφυλίου, αλλά και της πτώσης της Χούντας το 1974. Μετά από 2 ώρες, το φουσκωτό δένει στο λιμάνι της Ερμούπολης. Εκεί ήταν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η 14η Πανελλήνια Συνάντηση Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών, στην οποία συμμετείχαν 13 όμιλοι από όλη την Ελλάδα. Ήρθαμε από Αλεξανδρούπολη. Πιο ακριτικό μέρος δεν υπάρχει και πιο όμορφο. Το ταξίδι κράτησε 3,5 ώρες με 4. Ήταν θετικό το κάλεσμα και μάλιστα το αποτέλεσμα μας επιβεβαιώνει αυτή την κίνηση που κάναμε. Η συμμετοχή των σκαφών ήταν πραγματικά ανέλπιστη. Η είσοδος των σκαφών στο λιμάνι θύμιζε γιορτή. Πολύ χαρούμενοι που βρεθήκαμε και πάλι στη μεγαλύτερη διοργάνωση που μπορεί να γίνει για τα φουσκωτά σκάφη. Το 2014 έχουμε κάνει μια πανελλήνια που πήγε πάρα πολύ καλά. Φέτος το ξαναδοκιμάσαμε στην διοργάνωση με τους άλλους 2 ομίλους. Μαζεύτηκε ο κόσμος, μας τίμησε. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης τιμήθηκαν μέλη των ομίλων που έδωσαν το παρόν στη φετινή Πανελλήνια Συνάντηση. Στη Σύρο βρέθηκε και ο γνωστός ερμηνευτής και μουσικός Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος προσκλήθηκε από τους διοργανωτές, μιας και ο ίδιος δηλώνει λάτρης των φουσκωτών σκαφών αλλά και του νησιού. Το συνέστημα είναι ιδιαίτερο όταν σου δείχνουν αγάπη οι άνθρωποι της θάλασσας. Η θάλασσα για μένα ήταν ένα μεγάλο σχολείο. 2 σχολεία, η μουσική και η θάλασσα. Εξίσου σημαντικός ήταν και ο κοινωνικός χαρακτήρας της Πανελλήνιας Συνάντησης. Οι όμιλοι παρέδωσαν μέρος των εσόδων και των χορηγιών για την ενίσχυση δομών παιδιών με ειδικές ανάγκες. Θα πιάσουν τόπο όλα αυτά και ειλικρινά να ξέρετε ότι τα παιδιά θα χαμογελούν και θα ευχαριστηθούν πάρα πολύ. Οι όμιλοι έδωσαν ραντεβού για του χρόνου με όλους να περιμένουν τον επόμενο προορισμό που θα αποτελέσει αφορμή για μια πανελλήνια συνάντηση ανθρώπων που έχουν ένα κοινό, την αγάπη τους για την θάλασσα.